Ο πληθυσμός μιας ολόκληρης κομμόπολης πέρασε μέσα σε μόλις 4 ημέρες από την πόλη του Ηρακλείου, με αφορμή την άφιξη 4 κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου. 11.900 επισκέπτες αποβιβάστηκαν από τα πλωτά ξενοδοχεία, κατακλείζοντας τους δρόμους της πόλης, τονώνοντας έτσι την τοπική οικονομία. Η αρχή έγινε την 3η 21 Αυγούστου, όπου έδεσαν στους προβλήτες 4 και 5 του λιμανιού τα κρουαζιερόπλοια τριών διαφορετικών εταιριών. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Amsterdam της εταιρείας Holland America Line, Lyrica της εταιρείας MCS Cruises και Oceana της εταιρείας P&O Cruises, με τον αριθμό του συνόλου των επιβατών και του πληρώματος να ξεπερνάει τα 9.200 άτομα. Αριθμοί για τους οποίους ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Απόλλωνας Φιλιππής, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή του. Πάρα πολύ. Να σας πω ότι στις 21 του μήνα ήταν μια γεμάτη μέρα κρουαζιέρας, θα έλεγα. Πραγματικά εκείνη τη μέρα είχαμε 3 πλοία στον προβλήτα 4-5. Δηλαδή είχαμε και ανατολικά και δυτικά και στη βόρεια πλευρά 3 μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Είχαμε περίπου 9.200 επιβάτες κρουαζιέρας και προσωπικό πληρώματος. Μάλιστα. Εκείνη τη μέρα μια μικρή πόλη ήρθε στην πόλη μας. Είναι φανταστικό. Το εκρηκτικό κύμα των αφίξεων συνεχίστηκε και την Παρασκευή το πρωί, όταν το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Celebrity Reflection της εταιρείας Celebrity Cruises, μήκους 320 μέτρων, έδεσε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το θηριώδες πλωτό ξενοδοχείο γνωστό και ως το πλοίο της αγάπης, που είχε συμμετέχοντες στη θεματική αυτή κρουαζιέρα ομόφυλα ζευγάρια. Ήτανε, το πλοίο αυτό είχε θεματική κρουαζιέρα, πλοίο της αγάπης, εντάξει, είναι οι άνθρωποι που έτσι ταξιδεύουν με αγάπη. Εμείς τους καλοδεχτήκαμε, εγώ πήγα στο πλοίο, συναντήθηκα με τον καπετάνιο, το πλήρωμα, αρκετοί από τους αξιωματικούς του πληρώματος είναι Έλληνες, μιλήσαμε μαζί, ανταλλάξαμε έτσι τα δώρα. Έτσι το κρουαζιερόπλοιο αποβίβασε στην πόλη του Ηρακλείου 2.887 επιβάτες και 1.246 μέλη πληρώματος, οι οποίοι θα παρέμεναν μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Ηράκλειο, όπου και αναχώρησαν για τον επόμενο προορισμό τη Μύκονο, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής, απολαμβάνοντας και λίγο νωρίτερα τοπικά εδέσματα, ως ένδειξη καλής φιλοξενίας από τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Πραγματικά το Ηράκλειο μπορεί να δώσει και η Κρήτη πολλά πράγματα στους επισκέπτες, ότι υπάρχουν οι υποδομές, οι υπηρεσίες είναι καλές, άρα για τέτοια μεγάλα πλοία μπορούν με ασφάλεια να δένουν στο λιμάνι μας και να οι άνθρωποι να παίρνουν και εμείς να δίνουμε. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, το πρόγραμμα αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι γεμάτο τους προσεχείς 3 φθινοπορεινούς μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς αναμένονται συνολικά 71 προσεγγίσεις, εκ των οποίων οι 6 είναι προσεγγίσεις τύπου Homeport. Τα μηνύματα είναι θετικά. Το πρόγραμμα που έχουμε για το 2018, που προβλέπει 184 πλοία, εξελίσσεται κανονικά. Σκεφτείτε ότι τον Οκτώβριο έχουμε 33 πλοία, τον Νοέμβριο έχουμε 16 και το Σεπτέμβριο είναι νομίζω 22-24.